Δικαστήριο Τιμών τελευταία καθυστερεί λίγο να αναρτήσει τις τιμές, οπότε... Γιατί το κάνει αυτό? Φανταστείτε ότι σήμερα το πρωί, ας πούμε, η μέση τιμή η οποία κοιτάται στο παρατηρητήριο είναι στις 8 Τρίτου, η τελευταία ενημέρωση που έχει κάνει. Οπότε με τη μεγάλη διακύμανση που έχουμε καθημερινά στις τιμές, είναι λίγο υψηλότερα από τα νούμερα τα οποία αναφέρω. Σωστά, σωστά. Όταν μόνο για χθες ανέβηκε 10 λεπτά το λίτρο, έτσι, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μας λέγατε 5,5 μαζί με το ΦΠΑ στη βενζίνη. Η βενζίνη, σωστά. Ωραία, έτσι, για να δούμε σήμερα τι έχουμε και πού φτάνουμε, σε τι θεό οπότε φτάνουμε. Οπότε μία μέση τιμή θα υπολογίζεται περίπου στο 2,15 ευρώ για την βενζίνη, περίπου στο 1,95 για το πετρέλαιο κίνηση και περίπου στο 1,60 για το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι. Για σήμερα, δηλαδή, πήρανε πάνω πόσο σήμερα το πρωί? Σήμερα το πρωί, ευτυχώς, χθες το απόγευμα είχαμε μια αποκλιμάκωση της τιμής του βαρελιού διεθνώς, το οποίο είχαμε να το δούμε πολλές μέρες και λίγο μας ανακούφισε, θα να λέμε. Οπότε, ενώ περιμέναμε μια αύξηση όμοια με τη χθεσινή, τελικά σήμερα το πρωί υπήρξε αύξηση, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο την περιμέναμε. Δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης πήρε περίπου στα 4 λεπτά και η βενζίνη περίπου στα 2, ενώ περιμέναμε πάλι να πάρει 10,5 περίπου. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για δύο γεγονότα. Από ό,τι φαίνεται οι αγορές άκουσαν ότι έκανε μια ανακοίνωση, δηλαδή η Αμερική, ότι υπάρχουν κάποιες χώρες του ΟΠΕΚ οι οποίες τελικά θέλουν να προχωρήσουν σε μια συμφωνία για αύξηση παραγωγής. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, είδαν κάποιες θετικές κινήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Μια, ας πούμε, καλή διάθεση σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες από τις δύο πλευρές. Οπότε όλο αυτό λειτουργήσε αρνητικά για το Στα πιστεύω. Λόγια βέβαια όλα αυτά, αλλά λέτε ότι επειδή είναι ψυχολογία η αγορά, το επηρέασε. Ψυχολογία. Έτσι, γιατί ο πόλεμος δεν έχει αλλάξει, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο και το οποίο έχει να κάνει και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, εχθές είδαμε, ας πούμε, τον κύριο Μητσοτάκη να στείλει μια επιστολή, την οποία νομίζω ότι συζητήσαμε κιόλας λίγο, η οποία βέβαια αφορούσε το φυσικό αέριο, αλλά αυτό που είπε ήταν πρακτικά σωστό. Δηλαδή, συνήθως οι χρηματιστηριακές αγορές είναι προϊόντα τα οποία επηρεάζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι η βασική αρχή της οικονομίας. Αυτό, η προσφορά και η ζήτηση, τους τελευταίους μήνες δεν έχει μεταβολεί διεθνώς. Δηλαδή, ούτε οι παραγωγές έχουν μειωθεί, ούτε η ζήτηση έχει αυξηθεί σε τέτοια επίπεδα για να δούμε εκτείναξη των τιμών, όπως αντίστοιχα, λέτε κι εσείς ότι από χθες μέχρι σήμερα δεν άλλαξε ουσιαστικά κάτι στη Ρωσία για να δούμε τέτοια αποκλιμάκωση, ας πούμε, στις τιμές του βαρελιού. Οπότε αυτή ήταν μια παρατήρηση, ας πούμε, την οποία έκανε και ο Πρωθυπουργός διεθνώς, με τη λογική μήπως θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να σταθεροποιηθεί η χρηματιστηριακή τιμή των προϊόντων των ενεργειακών. Αυτή μίλησε κυρίως για το φυσικό αέριο, βέβαια, αλλά εγώ το επεκτείνω σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα. Διεθνώς, για να σταματήσουν και αυτές οι μεγάλες. Πώς το είπατε, εσείς τα λέγατε για όλα τα προϊόντα? Τα ενεργειακά προϊόντα. Δηλαδή, αυτό το οποίο ο Πρωθυπουργός μίλησε για το φυσικό αέριο, οι διακυμάνσεις δηλαδή, οι οποίες έχουν ακραία μεταβολή οι τιμές, χωρίς στην ουσία να υπάρχει μεταβολή στην προσφορά ή τη ζήτηση. Οπότε, χρηματιστηριακά το προϊόν δεν θα έπρεπε να έχει τόσο μεγάλες διακυμάνσεις. Αυτό λέμε. Αλλά οι αγορές λειτουργούν λίγο διαφορετικά. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, έκανε μια πρόταση που έπαιρνε πλαφόν στη χρηματιστηριακή τιμή του προϊόντος διεθνώς. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο αισιόδοξη η πρόταση, δεν την έχουμε ξαναδεί. Για να μπορέσει να σταθεροποιήσει. Θα μπορούσε όμως έτσι να το σταθεροποιήσει ή να το αποκλιμακώσει, όπως καταλαβαίνω από αυτά που λέτε. Σωστά, σωστά. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν είναι εφικτό. Δηλαδή η πρόταση αυτή δεν την έχουμε ξαναδεί. Ναι. Τώρα τι να σας πω. Έχουμε μπλέξει στο τι έχουμε δει, στο τι δεν έχουμε ξαναδεί. Έχουμε μπλέξει σε αυτό το οποίο ή με αυτό το οποίο παίζει η αγορά. Έχουμε μπλέξει με όλα εκείνα τα υπόλοιπα
που πραγματικά έχουμε χάσει το μέτρημα και την αλήθεια σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται. Ξέρετε, και τελικά ποιος, κύριε Μαυράκη, κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα παιχνίδια, ή ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα παιχνίδια, ή τι στην ευχή κάνουμε και πώς το πήγαμε έτσι το πράγμα το 2022. Θυμάμαι μια κουβέντα που είχα παρακολουθήσει στο παρελθόν, πρέπει να είναι τώρα 6-7 χρόνια, ένα ενεργειακό συνέδριο που ήταν ο μιλητής ο κύριος Λιγερός, μπορεί να τον ξέρετε, ο Νίκος Λιγερός. Βέβαια. Ο οποίος είχε πει, μου είπε τότε μια χαρακτηριστική φράση, η οποία μου έμεινε χαραγμένη στο μυαλό, η οποία λέει ότι σε ένα παγκόσμιο επίπεδο κάποιοι παίζουν σκάκι. Προσπαθείς να ερμηνεύσεις τις κινήσεις, τη στρατηγική, βλέποντας εσύ από τα 64 τετράγωνα μόνο τα 8. Mm. Είναι δύσκολο να ερμηνεύσεις μια κίνηση λοιπόν χωρίς να ξέρεις από πίσω ή να βλέπεις μια μεγαλύτερη στρατηγική. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Και πόσο μάλλον όταν προσπαθούν οι καταναλωτές να ερμηνεύσουν αυτό το οποίο συμβαίνει, που είναι δύσκολο για αυτούς και υπάρχει και μια σύγχυση στην αγορά. Φανταστείτε ότι με όλη αυτή την ακραία διακύμανση καθημερινά στις τιμές, το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι διπλανά πρατήρια να έχουν μεγάλες αποκλίσεις των τιμών, οι καταναλωτές να μην γνωρίζουν το λόγο, δηλαδή ένας πρατηρούχος που είχε αγοράσει πριν από 3 μέρες καύσιμα, ένα πρατηρούχο που αγόρασε σήμερα, μπορεί να έχουν 15 λεπτά διαφορά. Και σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να στοχοποιηθεί ένας πρατηρούχος ο οποίος πουλάει ακριβά. Μα σαφέστατα, γιατί το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με εσάς και με συναδέλφους σας. Όταν εγώ έρχομαι στο πρατήριο να βάλω τη βενζίνη, δεν έχω απέναντί μου μια εταιρεία, ένα δηληστήριο ή οτιδήποτε. Βλέπω εσάς. Άρα λέω ότι δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό του κέρδους και πώς το παίζει, ας πούμε, ο Γιάννης ο Μαυράκης, τι θέλει να κερδίσει. Το χρησιμοποιώ εσάς, γιατί είσαστε παρόν στη συζήτηση, να μην μπλέξω κάποιον άλλον. Γιατί η Δουλγεράκη έχει ένα πρατήριο και κάνει αυτό, γιατί ο Σφακιανάκης που είναι απέναντί μου ηχολήπτης έχει ένα πρατήριο και έχει μια άλλη τιμή. Δηλαδή όλο αυτό με προβληματίζει εμένα ως καταναλωτή. Οπότε από τη στιγμή που εσάς έχω απέναντί μου, εγώ ως καταναλωτής εσάς το έχω πει. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε δέκτες της αγανάκτησης του κόσμου καθημερινά. Δυστυχώς είναι κάτι όμως το οποίο δεν έχουμε στα χέρια μας. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι τελευταία έχει καταλάβει. Δηλαδή νομίζω με όλο αυτό τον αναβρασμό και τα μέσα τα οποία έχουν βοηθήσει στο να ενημερώσουν τον κόσμο. Μα δεν μου λέτε, άκουγα ένα συνάδελφό σας από την Αθήνα, νομίζω να λέει ότι σας έχει απαγορευτεί να λέτε τη λέξη δηληστήρια ή να χρησιμοποιείτε τη λέξη δηληστήρια. Ισχύει κάτι τέτοιο? Εντάξει, δεν μας έχει απαγορευτεί. Απλά η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια το δηληστήριο είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το αγγίζει. Δηλαδή ακόμη και αυτό το πλαφόν το οποίο συζητάμε ή οι πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται κατά καιρούς επηρεάζουν κυρίως το κομμάτι του πρατηρίου και όχι το κομμάτι ή όλη μάλλον την αφοροδιαστική αλυσίδα. Μάλιστα. Να μου εξηγήσετε, εκτός αν όλα αυτά που είπατε πριν έρχονται να δώσουν απάντηση και πρέπει εγώ να κάνω το συνειρμό βάσει της κοινή λογικής, γιατί το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης δίνει τιμές με μεγάλη καθυστέρηση, γιατί πριν από λίγο αναφέροντας κάποιες τιμές, αυτά είπατε ήταν τις τιμές της 8 του μήνα, 8 δηλαδή της Τρίτης. Ενώ σήμερα έχουμε Πέμπτη και θα έπρεπε το παρατηρητήριο από νωρίς το πρωί να ξέρει τι γίνεται. Το παρατηρητήριο τιμών κανονικά το πρωί αναρτά τις τιμές της προηγούμενης ημέρας. Δηλαδή επειδή περιμένουμε να κλείσει η μέρα, να γίνουν όποιες διαφοροποιήσεις μέσα στη μέρα και οι μέσες τιμές θα δημοσιευθούν την επόμενη εργάσιμη αμέσως. Μάλιστα. Οι τελευταίες μέρες για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν το ξέρουμε, δηλαδή. Ούτως ή άλλως άχρηστο είναι ως τακτική, ναι. Μέχρι και προχθές, ας πούμε, είχε να αναρτήσει από τις 3 του μήνα. Δηλαδή στις 8 του μήνα, για κάποιο λόγο είχε καθυστερήσει τις αναρτήσεις του. Και η τελευταία ανάρτηση ήταν 3 του μήνα. Και σήμερα βλέπουμε ότι η ανάρτηση είναι η προχθεσινή, όχι η χθεσινή που θα έπρεπε να είναι. Περιμένουμε να πει. Λοιπόν, εγώ κρατάω μέση τιμή για το Ηράκλειο σήμερα 2,15, για την πόλη του Ηρακλείου, γιατί όσο απομακρύνεσαι μεταφορικά ενδεχόμενα η ζήτηση, η μειωμένη ζήτηση κλπ. Δίνει άλλες τιμές, εντάξει. Σωστά. Έχουμε περιπτώσεις οι οποίες είναι πάνω από 2,20 σήμερα στο νομό της περιφέρειας. Στη βενζίνη 2,20. Για το κίνησης πόσο? Περίπου 1,95, καταναλωτές θα βρουν και πάνω από τα 2 ευρώ.
Ναι. Είναι σίγουρο και το πετρέλαιο θέρμανσης με μια μέση τιμή περίπου στο 1,60. Στο 1,60. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο κύριος Μητσοτάκης, σε ό,τι έχει να κάνει, ναι, μεν με το φυσικό αέριο, να πούμε απλά στον κόσμο, κύριε Μαυράκη, μιας και είστε στη γραμμή, ότι στις 6 προτάσεις είναι πλαφόν τιμών, πλαφόν στις τιμές του Ταμείου Μεταφοράς Τίτλων, το οποίο θα έχει ως σημείο αναφοράς την ιστορικά υψηλότερη τιμή αερίου πριν από την κρίση. Ημερήσιο όριο τιμών ως προστατευτικό μέτρο, εν εύρους διακύμανση στις τιμές του Ταμείου Μεταφοράς Τίτλων, για παράδειγμα της τάξης του συν πλην 10%, καθορισμός τιμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πλαφόν στο κέρδος, λέει, πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα της τάξης του 5%, βάσει της παρακολούθησης του κόστους παραγωγής από τους ρυθμιστές της αγοράς και το σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας στις μονάδες παραγωγής, εμπόριο με φυσική παράδοση και ενίσχυση ρευστότητας, αύξηση της ρευστότητας στην αγορά φυσικού αερίου, συνδέοντας τις αγορές Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασίας, για παράδειγμα ενισχύοντας τη συνεργασία με την Κίνα όσον αφορά τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου, με πιθανό πλαφόν στο κόστος μεταφοράς για να εξουδετερωθούν κίνητρα κερδοσκοπίας. Όλες αυτές οι επιλογές αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις, γράφει ο Πρωθυπουργός, στην κυρία ντερ Λάιεν, στην αγορά που έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν σε έκτακτες περιπτώσεις σε άλλες αγορές. Έτσι. Σωστά. Στην ουσία οι λογικές σε όλα αυτά που αναφέρεται για να κάνουμε μια σύνοψη είναι δύο. Η μία είναι αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή, να προσπαθήσουμε να βάλουμε πλαφόν χρηματιστηριακά στη βάση του προϊόντος. Να πιέσουμε λοιπόν να μην υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις εκεί που είναι η βάση, άρα κατ' επέκταση και σε όλους τους υπόλοιπους. Και το δεύτερο είναι, όπως είπατε και εσείς, ενισχύοντας ή παίρνοντας υγροποιημένο φυσικό αέριο, άρα απομονώνοντας την εξάρτηση της Ευρώπης σχετικά με το ρώσικο φυσικό αέριο, παίρνοντας υγροποιημένο δηλαδή. Οπότε στην ουσία να προσπαθήσουμε να βρούμε άλλες αγορές οι οποίες δεν θα χρειάζονται τόσο από τα ρωσικά προϊόντα, άρα να απεξαρτοποιηθεί ενεργειακά αρκετά η Ευρώπη από την Ρωσία. Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ, γιατί δεν κατεβάζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης την ώρα που θα μπορούσαν, αλλά είπαμε, αυτοί είναι οι φόροι που πάνε προς όφελος του κράτους και στα ταμεία του κράτους, και μετά σου λέει θα έχουμε μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα. Έτσι είναι. Χθες μάλιστα το απόγευμα υπήρξε μια συνάντηση, μια τηλεδιάσκεψη μάλλον, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο οποίο ήταν 31 επαγγελματικοί κλάδοι, προέδροι ας πούμε από ομοσπονδίες επαγγελματικών οργανώσεων, οι οποίοι όλοι αυτοί έθιξαν τα θέματα, ο κάθε ένας από την πλευρά του, για τη στήριξη η οποία υπάρχει στον κύριο Σταϊπούρα, ήταν παρόν στη συνάντηση, ο οποίος δυστυχώς απέκλεισε το ενδεχόμενο της μείωσης των ειδικών φόρων κατανάλωσης γενικότερα στα προϊόντα, διότι εκεί πάνω στηρίζεται ο προϋπολογισμό του κράτους, δηλαδή θεωρεί ότι είναι τόσο μεγάλα τα νούμερα και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα αγγίξεις γιατί έχει πρόβλημα στον προπολογισμό. Μάλιστα. Τώρα να σας πω, υπάρχει και μια επιστολή, μιας που αναφερθήκατε σε αυτή την συνάντηση, σύσκεψη, από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Νομού Ηρακλείου, δηλαδή την ΟΕΒΕΝΗ, προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξης Επενδύσεων, Οικονομικών Σταϊκούρα, Περιβάλλοντος Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, στην οποία αναφέρει: αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, οι επιχειρήσεις της χώρας μας, κυρίως οι μικρομεσαίες, έχουν πληγεί βάναυσα από την πολυετή οικονομική κρίση και από τις συνέπειες της πανδημίας. Το τεράστιο κύμα ανατιμήσεων στον ενεργειακό τομέα και ο πόλεμος στην Ουκρανία ήρθαν να δώσουν τη χαριστική βολή, καθώς δεν αφήνουν περιθώρια βιωσιμότητας. Η ακρίβεια δεν πλήττει μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τους επαγγελματικούς κλάδους. Οι αυξήσεις σε καύσιμα, λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου δημιουργούν τρομακτικές πιέσεις στις τιμές των βασικών καταναλωτικών αγαθών, στα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων αλλά και στο κόστος μετακίνησης ανθρώπων και προϊόντων, που εντείνουν ακόμα περισσότερο τις επιπτώσεις της ακρίβειας. Και λέει στο τέλος: αξιότιμοι κύριοι, για να έρθουμε σε αυτό που είπατε και εσείς πριν από λίγο, σχολίασα και εγώ, κύριε Μαυράκη, η Ομοσπονδία μας, δηλαδή η ΟΕΒΕΝΗ, γίνεται καθημερινά αποδέκτης διαμαρτυριών από επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που εκπροσωπεί, οι οποίοι δεν έχουν πλέον άλλα περιθώρια απορρόφησης των αυξήσεων. Θεωρούμε
άδικη και άνευ ουσίες στην επιβολή πλαφών κέρδου σε καύσιμα, φάρμακα, διατροφή κλπ. Και ζητούμε όπως προβείται άμεσα στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλλά και του ΦΠΑ σε ενέργεια και βασικά καταναλωτικά αγαθά, ώστε να μειωθούν οι τιμές και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τόπο θα πιάσει στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις, Βρόντα, δεν ξέρω τι. Τι να πω, έχουμε στείλει αλλεπάλληλες επιστολές. Χαίρομαι που και ο πρόεδρος και η ΟΕΒΕΝΗ γενικότερα έχω έρθει σε επικοινωνία με τον Πάπη το Λεκάκη για το συγκεκριμένο θέμα, όπως φαντάζομαι και αντίστοιχα εκπρόσωποι των υπόλοιπων κλάδων, γι' αυτό και η επιστολή. Το έχουμε ξαναπεί, για την αποκλιμάκωση είναι μονόδρομος. Δηλαδή αυτή η επιστολή έρχεται να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά αυτά τα οποία λένε. Εγώ έβλεπα σήμερα και άλλα δημοσιεύματα που λέει, ξέρετε, έχει φτάσει ταβάνι Θεό το καύσιμο, φτάνουν ταβάνι Θεό οι πρώτες ύλες, ανατιμήσεις κλπ, οι οποίες καταγράφονται σε όλα τα βασικά είδη, στα σούπερ μάρκετ κλπ κλπ κλπ, και ότι όλη αυτή η κατάσταση σημαίνει lockdown, έτσι το χαρακτηρίζουν, σε πάρα πολλά καταστήματα. Μα η αλήθεια είναι αυτή. Θα βλέπουμε να ερημώνουν μαγαζιά γιατί ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στα προϊόντα. Δεν θα μπορεί να αγοράσει τα προϊόντα εκεί που έχουν πάει. Δεν έχει την αγοραστική δύναμη πλέον για να μπορέσει να παραμείνει και να αγοράζει τα προϊόντα τα οποία αγοράζει. Φοβάστε όντως. Είναι λογικό. Κάτι το οποίο μόνο σαν αστερίσκο σχετικά και με την επιστολή της ΟΕΒΕΝΗ και αυτό που φωνάζουμε, έχουν προβεί πέραν από την Κύπρο και άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία. Αν θυμάμαι καλά, είναι 3-4 χώρες οι οποίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πάει σε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οπότε θα περιμέναμε να το δούμε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στρέφονται αρκετοί προς αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Πρωινή κουβέντα από τον αέρα του 984 με υπαρκτό όντως το φόβο να φτάσει η τιμή στα 2,5 ευρώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Βλέποντας τη χθεσινή αποκλιμάκωση, δεν θεωρώ ότι είναι υπαρκτό το φαινόμενο. Περιμένουμε όμως να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί ξαναλέω, οι διακυμάνσεις είναι τόσο ακραίες που δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Πάντως σίγουρα, έτσι όπως έκανε μια αποκλιμάκωση χθες διεθνώς στο πετρέλαιο, βλέπω λίγο να σταθεροποιείται η τιμή εκεί που είναι περίπου σήμερα, τουλάχιστον για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Μακάρι έτσι να είναι. Αλλά λέτε, είναι ακραίες οι διακυμάνσεις, οπότε δεν μπορείς να σκεφτείς, να υπολογίσεις, να εκτιμήσεις τι μπορεί να γίνει στο αύριο. Και είπατε κάτι το οποίο τώρα νομίζω χρειάζεται λίγο να το σχολιάζω. Είπατε μακάρι, ενώ η τιμή είναι στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Είπατε μακάρι να σταματήσει. Είναι εκεί που είναι. Είναι στα υψηλότερα που εγώ θυμάμαι προσωπικά και είμαι αρκετά χρόνια στον χώρο επίπεδα. Και παρόλα αυτά λέμε ας σταματήσει. Είναι πλέον, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που δεν ζητάμε να μειωθεί, ζητάμε τουλάχιστον να σταματήσει η ανατιμήθεια. Μα σαφέστατα, όταν δεν βγαίνεις, όταν πας σε ένα πρατήριο και λες ότι αν βάλω 5 ευρώ αυτή την ώρα θα μου βάλει 2 λίτρα ο άνθρωπος μέσα, αν βάλω 10 ευρώ θα μου βάλει 4 λίτρα μέσα στο ρεζερβουάρ, άντε 4 και κάτι, ή άντε τέλος πάντων να είμαι λίγο large σήμερα, άντε να μου βάλει 5 λίτρα. Ένα, με συγχωρείς, αλλά πηγαίνοντας από το σπίτι στη δουλειά σου και από τη δουλειά σου στο σπίτι σου, τα έχεις καταναλώσει, τελείωσες με αυτά και έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και για τις πληροφορίες και για την κουβέντα. Καλημέρα.